Κυρίες και κύριοι, έχουμε ζωντανή σύνδεση με το Υπουργείο των Οικονομικών, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε την εισβολή των μελών του Ρουβίκονα. Παίρνουμε ζωντανή εικόνα από τους συναδέλφους και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος μας ενημερώνει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και το τι ακριβώς συνέβη. Παναγιώτη. Σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα υπουργεία, υποτίθεται, Εύα, 15-20 άτομα του Ρουβίκονα, της Αναρχικής Συλλογικότητας Ρουβίκονα και της Αναρχικής Συλλογικότητας Νέας Φιλαδέλφειας, κατάφεραν να φτάσουν τμηματικά και χωρίς να ελεγχθούν από κανέναν έως και τον έκτο όροφο που βρίσκεται το γραφείο του Υπουργού του κ. Τσακαλώτου. Μάλιστα, πέταξαν κάποια fake volan. Η παρουσία τους εκεί διέρχησε τουλάχιστον 5 λεπτά έως όπου φτάσουν στον έκτο όροφο και στη συνέχεια διέφυγαν χωρίς κανένας να τους εμποδίσει. Πέταξαν fake volan που ήταν ενάντια στους πληστηριασμούς και τα φορολογιστικά υπουργεία, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Πριν από λίγο αναρτήθηκε μάλιστα και σχετικό κείμενο στη ιστοσελίδα του εξαστικού χώρου, όπου επιτίθονται εναντίον της κυβέρνησης, κάνοντας μάλλον και για λόγο και για μαφιόζους διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Και εμείς εδώ βλέπουμε, με συγχωρείς Παναγιώτη, και τα συνθήματα τα οποία έχουν αφήσει φορολογιστικό Υπουργείο του Τσακαλώτου, όπως λένε χαρακτηριστικά. Και είπες πριν ότι μπήκαν μέσα σε ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα κτίρια, το Υπουργείο των Οικονομικών, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν κάτι τέτοιο και μάλιστα χωρίς να γίνουν και συλλήψεις. Έχουν μπει και σε άλλα πολύ καλά φυλασσόμενα κτίρια. Και μάλιστα, Εύα, όταν μιλάμε για την αγαπημένη τους μέρα, Τετάρτη, και την αγαπημένη τους ώρα, δηλαδή λίγο μετά τη μία. Συνηθίζουν αυτή την ώρα και η μέρα να προβαίνουν σε τέτοιου είδους, θα λέγαμε, ενέργειες. Κάτι αντίστοιχο έγινε και σήμερα, χωρίς κανένας, όπως είπαμε, να τους εμποδίσει. 20 άτομα κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και τον έκτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών στην οδό Νίκης. Δεν υπήρξε καμία προσαγωγή ούτε σύλληψη. Στο σχετικό κείμενο να σου πω βέβαια ότι αναφέρουν και αυτοί χαρακτηριστικά ότι βρεθήκαν και έφτασαν μέχρι και το γραφείο του Υπουργού Τσακαλώτου, το οποίο φαίνεται να έχει προσθεθεί στο συγκεκριμένο κείμενο, για να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση απέναντι στην καινούργια φορολογιστική λέλαπα, όπως τουλάχιστον αναφέρουν χαρακτηριστικά. Και μάλιστα επιφυλάσσονται στο τέλος του κειμένου να δίνουν μάλλον το σύνθημα και σε άλλους, θα λέγαμε, συντρόφους τους, να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες.